Λοιπόν, μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα τον Δημήτρη Βίτσα, Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουν δει πάρα πολύ καιρό. Καλώς ήρθατε. Τώρα, είναι έξω από την αρμοδιότητά σας, όμως πολιτικά τώρα μπορώ να το ρωτήσω. Το πληρώσαμε, το χαρίσανε, θα το χάσουμε το νοσοκομείο. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι ήταν πολύ σαφή στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα γίνει. Υπάρχει μια διαδικασία, θα την έλεγα γραφειοκρατική ή από τυπική άποψη ευρωπαϊκή, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί και έχει μεγάλη σημασία αυτοί που μπορούν να προσφέρουν και το ίδιο το νοσοκομείο να προσφέρει αυτά που πρέπει στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Που είναι ένα νοσοκομείο που δυστυχώς γύρω του υπάρχει μια αχλή, ένα μαύρο, θα έλεγε κανένας, σκανδάλου. Και το χειρότερο, ένα νοσοκομείο το οποίο έχει τύχει να το επισκεφτώ ως επισκέπτης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο και το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη. Υπουργέ, όχι μία, όχι δύο, αλλά αρκετές φορές έχουμε ασχοληθεί με θέματα του δικού σας χαρτοφυλακίου. Προσφάτως είχαμε θέμα κάνει για την Μόρια, προσφάτως είχαμε κάνει θέμα για άλλα. Και θέλω να το δείτε μαζί μου λίγο, έτσι, που λέει δώσ' του κλώτσο να γυρίσει, αλλά να μην αρχίσει παραμύθι, να πούμε τις αλήθειες. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας της Μαλακάσας παίρνουν ακόμα πολύ βελτίωση. Η δυνατή βροχή που ξέσπασε την ώρα που ήμασταν εκεί φανέρωσε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι δυσκολίες είναι ακόμα μεγαλύτερες για τους ανθρώπους που έχουν έρθει σχετικά πρόσφατα από το κέντρο της Μόριας, στη Λέσβο. Συριακής καταγωγής οι περισσότεροι και θύματα του πολέμου, τις ημέρες των έντονων καιρικών φαινομένων καλούνται να ζήσουν σε σκηνές, δίπλα στη λάσπη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι παρόλη την ασφάλεια που παρέχει ο χώρος, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους. Δηλαδή, συνοστισμός, πίεση, ζέστη. Και έτσι αυτό οδήγησε σε κάποιες αντιδράσεις με βασικό αίτημα την παροχή πιο ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης. Όμως τίποτα δεν δείχνει ικανό να σταματήσει το σχολείο στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Μαλακάσα. Ακόμα και από αυτούς που μένουν σε αυτές τις συνθήκες είδαμε ότι το πρώτο τους μέλημα αφού εγκαταστάθηκαν ήταν να δουν για σχολείο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά ήταν και το σχολείο. Αυτό το ρεπορτάζ ήταν του Ιουνίου, το λέγα τους τηλεθεατές. Θα ήθελα, Κατερίνα, να ρωτήσω, κύριε Βίτσα, τι είχε αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, είναι Οκτώβριο. Τον Ιούνιο υπήρχαν 50 σκηνές. Τις είδατε τις σκηνές, μεγάλες εννοώ σκηνές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 και συγχρόνως διαμορφώνεται ο χώρος όπου θα μπουν οι κίσκοι και σταθερή δομή. Και συγχρόνως το ίδιο το κέντρο φιλοξενίας με έναν τρόπο έχει αποσυμφορηθεί. Mm-hmm. Βεβαίως θα θυμόνται οι θεατές ή κάποιοι που δεν το ξέρουν, είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο το προηγούμενο Σάββατο, προηγούμενο Σάββατο, με τη δολοφονία ενός Σύρου πρόσφυγα από μια ομάδα που έχει δημιουργήσει μια ένταση. Εχθές το μεσημέρι εκπρόσωποι Συρίου στο Υπουργείο συζητήσαμε περίπου δύο ώρες. Συζητήσαμε περίπου δύο ώρες και νομίζω ότι βρήκαμε μια λύση. Ο στόχος μας είναι, ιδιαίτερα στα κέντρα φιλοξενίας της υπηρετικής Ελλάδας, να υπάρχει η ίδια εθνότητα, η ίδια εθνικότητα, ώστε να μην αναπαράγονται ιστορικές προστριβές μεταξύ τους. Η Μαλακάσα και το Βαγιοχώρι είναι τα δύο κέντρα φιλοξενίας στην Υπηρετική Ελλάδα από τα 28, τα οποία είναι τα πιο δύσκολα. Συχνά αλλάζει, ενώ είναι πάρα πολύ καλό κέντρο, η κατάσταση στα Διαβατά, για τον απλό λόγο ότι τα Διαβατά είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και κάποιες ροές που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούμε τα Διαβατά, όπως για αυτούς που ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους, ως ένα transition cab. Ο σχεδιασμός μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο στη Μαλακάσα, ολοκληρώνεται όπου να είναι, να εκενωθεί το Βαγιοχώρι στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ξαναφτιαχτεί,
να φτιαχτεί το κυψελοχώρι, αλλά η βασική μας στρατηγική είναι αυτοί οι άνθρωποι να μένουν σε σταθερά καταλήματα και σε διαμερίσματα. Όπως μένουν άλλοι 25.000 δηλαδή. Μόρια. Στη Μόρια. Στη Μόρια έχουμε αποδειθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Το Σεπτέμβριο πήραμε από την Λέσβο, άρα στην ουσία από τη Μόρια, γιατί υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στη Μόρια και στο Καρατεπέ, όπως και στις δομές της Ηλιακτίδας και τα σπίτια του Ισύμπα της Αρμοστίας. Πήραμε 2.240 ανθρώπους το Σεπτέμβριο. Έως τώρα έχουμε πάρει περίπου άλλους 1.100. Βέβαια, λέω αυτούς που έχουμε πάρει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που έχουν έρθει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ πιστεύω... Η ροή έχει σταματήσει καθόλου, έχει μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Στη Λέσβο, ναι. Αλλά έχει αυξηθεί στη Σάμο. Δηλαδή, ο δικός μας ο στόχος είναι να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας με τη Μόρια, παίρνοντας και από τα άλλα, να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας για τη Σάμο και για τη Χίο, που θα... και βεβαίως δεν αφήνουμε απ' έξω την Κο και την Λέρο. Θέλουμε να φτάσουμε και επιθυμούμε να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε ονομάσει σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0? Τα πλάνα που βλέπουμε τώρα, μου λέει ο συνάδελφός μου, είναι από σήμερα, είναι Πειραιάς. Νέες αφήξεις. Ναι, αυτές είναι οι... Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Αυτοί οι άνθρωποι είναι νομίζω 144, είναι από τη Λέσβο και αν δεν κάνω λάθος πηγαίνουν ή στα Γρεβενά ή στη Βόλη. Είναι δηλαδή οργανωμένοι? Ναι, η μετακίνηση είναι, πάντα είναι οργανωμένη. Και συνδεόμαστε, έχουμε μια πολύ καλή επαφή και σχέση με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και με το ΔΟΜ και έχουμε νοικιάσει μια μεγάλη δομή στη Βόλβη όπου χωράει 1.000 ανθρώπους και 9 ξενοδοχεία στα Γρεβενά ώστε αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κατάλληλες συνθήκες. Τα έχουμε καταφέρει, τα έχετε καταφέρει μάλλον και είναι άδικη κριτική. Δεν τα έχετε καταφέρει και έχετε σκοντάψει, οπότε κάπου υπάρχει μια αλήθεια. Να πω ένα πράγμα, όσο υπάρχει προσφυγιά και υπάρχει και μετανάστευση λόγω μη ύπαρξη ζωής εκεί που μένουν, δηλαδή αυτό που λέμε οικονομική, δεν τα έχει καταφέρει η ανθρωπότητα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει όμως μια πολύ δυναμική κατάσταση. Δηλαδή όταν είσαι στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν είναι σωστό να πεις τα έχω καταφέρει. Εμείς είχαμε τα εξής πραγματικά γεγονότα. Είχαμε μια αυξημένες ροές κατά κύριο λόγο στα νησιά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και είχαμε λόγω του πολέμου στο Αφρίν μια πολύ μεγάλη αύξηση ροών από τον Εύρο κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο. Αυτό μας εξάντλησε τους, πώς να το πω, το αποθεματικό των χώρων υποδοχής στην υπηρετική Ελλάδα και αύξησε την υπερφόρτωση των νησιών. Από τότε αποδεθήκαμε σε έναν αγώνα δρόμου ώστε να δημιουργήσουμε άλλες υποδομές. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει υποδομές, δημιουργούμε και άλλες υποδομές, όμως εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που η Ευρώπη πρέπει να το κοινά να το αντιμετωπίσει. Τι εννοώ? Κοιτάξτε τώρα. Να μην τώρα... Όχι, δεν θα το αντιμετωπίσει. Υπάρχουν. Είναι δύο ταχύτητες, είναι δύο μεγάλες πολιτικές που συγκρούονται. Προσωπική μου γνώμη. Ναι. Είναι κλείσιμο του ματιού στην ακροδεξιά. Τι να κάνουμε, είναι ένα παιχνίδι. Αυτό είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη. Καλά, ναι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως είναι. Λέω λοιπόν ότι αυτή. Αλλά εμείς είμαστε πάνω στον πάγκο του Χασάπη. Ναι, εμείς, η Ισπανία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Μάλτα. Ακριβώς. Οι χώρες πρώτης υποδοχής. Άλλωστε για αυτό το λόγο πρότεινα. Και οι τέσσερις τουλάχιστον έχουμε μια συμφωνία, υπάρχει η εξαίρεση της Ιταλίας, δηλαδή, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο είδους συντονισμό, εγώ δεν λέω μέτωπο, ένα συντονισμό, ώστε αφού έχουμε τα κοινά προβλήματα, να πάμε με ένα κοινό τρόπο να τα απαιτήσουμε, τουλάχιστον από εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Σε μια πρώτη φάση, ώστε να φτάσουμε όλοι, γιατί το μοντέλο έρχονται στα νησιά ή έρχονται μέσα στην Ισπανία ή έρχονται στην Κύπρο. Η Κύπρος, ας πούμε, έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει σχεδόν 1000% αύξηση των προσφύγων και μεταναστών τον τελευταίο χρόνο.
Η αριθμοί είναι μικρή, αλλά και η Κύπρος είναι μικρή. Το μοντέλο όμως έρχονται στα νησιά ή από τον Εύρο, στην Ελλάδα μιλάω για να είμαστε κατανοητοί. Περνάνε από το άσυλο. Κάποιοι επιστρέφονται. Οι επιστροφές είναι το πιο δύσκολο, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε αρκετά. Όπως και το άσυλο. Και περνάνε μετά στην ενδοχώρα. Έχει τα όρια του. Mm-hmm. Έχει τα όρια του. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα περίπου 70.000 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 27.000 περίπου μένουν σε διαμερίσματα. Δεν είναι τεράστιο νούμερο. Τεράστιο δεν είναι το νούμερο. Δεν είναι τρελό το νούμερο για να έχουμε τέτοιο μεγάλο θέμα όμως. Τρελό δεν είναι το νούμερο, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από την Ελλάδα πέρασαν από το 2015 μέχρι τώρα 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Ότι έφυγαν, πέρασαν 1,5 εκατομμύριο και έχει 70.000 σε γενικές γραμμές. Μια σταθερή. Ναι, αλλά αν αρχίσει και προσθέτει τα επόμενα χρόνια, γιατί ποια είναι η διαφορά, η τοπική διαφορά. Μέχρι τα μέσα του 2017 υπήρχε κάποιο είδους πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Από τα μέσα του 2017 σταμάτησαν δύο πράγματα. Το ένα είναι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και το δεύτερο το πρόγραμμα οικογενειακών επανενώσεων που μάλλον από την Κυριακή ξαναξεκινάει με τη Γερμανία με βάση την συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά δεν μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Οπότε ξαφνικά φτιάχνεται ένα σύστημα το οποίο κλείνει. Είναι ανοιχτό από το ένα του μέρος και κλειστό από το άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό η πολιτική, αν θέλετε, προσπάθεια έχει σημασία. Και σε αυτή την πολιτική προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι. Θα το λέω, η Ισπανία έχει 650 αφίξεις την ημέρα. Υπουργέ, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε ότι χάσαμε 500 εκατομμύρια. Και απ' την άλλη έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα στο που πήγαν τα λεφτά. Θέλω να καταλάβω. Και σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, το είδατε, το έχετε δει εσείς, μιλάει για νέο πάρτι προσλήψεων με όχημα το Κελπνό, διορισμοί στα κέντρα προσφύγων με παράκαμψη του ΑΣΕΠ. Ένα-ένα λοιπόν. Πού πήγαν τα 500 εκατομμύρια? Καλά, τα 500 εκατομμύρια δεν καταλαβαίνω πού να μας βοηθήσει ο κ. Μητσοτάκης να τα βρούμε. Αλλά εδώ τα λεφτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό που έχει εγκριθεί γενικά για την πενταετία είναι 1 δισεκατομμύριο, 522 εκατομμύρια, τα οποία δίνονται στην ύπατη αρμοστία, στο ΔΟΜ, ορισμένες διεθνώς αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι οι Δανέζικοι, όπως είναι οι Γιατροί του Κόσμου κτλ. Και ελληνικά υπουργεία. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω, τα λιγότερα λεφτά από αυτά το παίρνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άλλο είναι, είναι αυτό. Γιατί πληρώνει απλώς μισθούς σε αυτούς που δουλεύουν στο άσυλο και σε αυτούς που δουλεύουν στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής, συμβασιούχους δηλαδή. Από αυτό λοιπόν το ποσό, τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί είναι του ύψους του 1 δισεκατομμυρίου. Τα έχω δώσει και στα κόμματα, ποια προγράμματα έχουν εγκριθεί, τα έχω δώσει και στη δημοσιότητα. Από αυτό το ποσό έχουν απορροφηθεί 800 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να κάνει χοντρικές, θα έλεγε κανένας αναλύσει, θα πει το εξής. Ότι βγάλε το 2015 απ' έξω, που ήταν το μεγάλο ζήτημα. Στα τρία χρόνια που πέρασαν, μόνο η σύντηση, τα ΚΑΣ, ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Μόνο οι ενοικιάσεις, μιλάμε για ενοικιάσεις 6-7.000 σπιτιών, ξεπερνάνε άλλα 200-300. Βάλτε μέσα κατασκευή 34, κάποια στιγμή ήταν 40, και ενίκεια σε δομές φιλοξενίας. Mm-hmm. Βάλτε μέσα μεταφορές. Μεταφορές και ο καθένας νομίζει ότι είναι οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα. Όχι, είναι και οι εσωτερικές μεταφορές. Όχι, μεταφορές. Σαφές. Δηλαδή πάει ο άλλος στο νοσοκομείο, πάει στο ένα. Βάλτε μέσα υγειονομικές, θα δείτε ότι αυτό το ποσό, όχι απλώς δικαιολογείται, αλλά υπερκαλύπτεται. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε καταφέρει να επορροφήσουμε και κάποια χρήματα παραπάνω. Το λέω αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι ο έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Ούτε σκευωρία βλέπω από πίσω. Προηγούμενα είχατε μια για την Οβάρτης, νομίζω, έτσι δεν είναι? Το είχαμε. Τότε όσοι εμπλέκονταν, αλλά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βγήκε και είπε πολιτική σκευωρία, θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Εγώ δεν αντέδρασα έτσι. Εγώ είπα και αναγκαίος και καλοδεχούμενος. Έχουμε ελεγχθεί από το ελεκτικό συνέδριο στην Ελλάδα, από τις εσωτερικές διαδικασίες της διαχειριστικής αρχής. Και δεν μιλάω μόνο για το δικό μου Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που ήμουν και τα λοιπά, παντού.
από, το, από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ελεγχθεί. Έχουμε χαρτιά δηλαδή ότι έχουμε ελεγχθεί. Τώρα, με βάση λίγες γίνονται και επιπλέον έλεγχοι. Καλό δεχούμενο. Έχει πιάσει ο εισαγγελέας δουλειά. Το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πιάσει. Και εκεί θα σταματήσει και η σπέκουλα και εκεί θα σταματήσει και η συζήτηση καφενείου. Τι εννοώ λήξεις? Συζήτηση καφενείου. Εξήγηστε. Εννοώ ότι ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Δεν εννοώ ποιος είναι. Είναι θα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να το αποδείξει. Έτσι. Θα πρέπει να μιλήσει συγκεκριμένα. Εκεί να ψάξουμε αυτό. Πάμε τώρα στο τρίτο. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να υπάρχει υγειονομικό προσωπικό στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας ώστε να πάνε γιατροί και νοσηλευτές, κατά κύριο λόγο γιατρούς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Κατά κύριο λόγο στα νησιά. Mm-hmm. Για τι αριθμούς μιλάμε? Γιατί μπορεί κανένας να βάλει στο μυαλό του χιλιάδες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 120. Αν δεν κάνω λάθος. Εδώ μιλάει για πάρτι προσλήψεων. Ναι, πάρτι προσλήψεων. Πάρτι, δηλαδή, ούτε πάρτι γειτονιά μου δεν κάνουμε 120. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν. Μικρό πάρτι είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, θα θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα και συγκεκριμένες ειδικότητες μερικές φορές να πάνε στα ΚΙΤ να παρέχουμε ακόμα καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Υπουργέ, θα μείνω λίγο στο κομμάτι. Να μείνετε. Να πιω κι εγώ ένα ποτηράκι. Αμέ, στην υγειά σας. Η παραγγελία της αγγελίας διαφθοράς και η έρευνα που παραμένει στα συρτάρια, λέει η εφημερίδα. Ένα. Πώς ανακυκλώνονται στα ίδια πρόσωπα με πονηρές διατάξεις στα 74 εκατομμύρια το κόστος, εκ των οποίων τα 24 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τρίτον, σας λέω όλο το μου, θα το δείξω. Αποκαλύπτουμε το μυστικό των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, θέλω απάντηση σε αυτό γιατί είναι επαναλαμβανόμενες, με τις οποίες προσλαμβάνονται 2.400 γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. 2.400 γιατροί. Αυτό λέει τι. Εντάξει, απλούστατα, αυτός που έγραψε αυτό το ρεπορτάζ, το λέω χοντρά, δεν διαμορφώνει fake news, λέει ψέματα. Είναι απλό. Και το λέω με τέλεια καθαρότητα. Πώς είναι οι γιατροί? Εμείς αυτή τη στιγμή, να σας πω τώρα πώς είναι οι γιατροί αυτή τη στιγμή. Είναι 4 γιατροί αυτή τη στιγμή στη Μόρια. Για 6,5 με 7.000 ανθρώπους. Απαράδεκτο. Είναι ένας γιατρός αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Με 3.500 ανθρώπους. Είναι, νομίζω, στοιχείο, έρχεται με ώρες ο άνθρωπος εκεί πέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνει έτσι η κατάσταση. Και είχαμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας είχε κάνει ένα διαγωνισμό για αυτές τις θέσεις, οι οποίες δεν είναι μονιμότητα, για αυτές τις θέσεις, ο οποίος βγήκε άγωνος, δηλαδή δεν υπήρχε προσφορά ανθρώπων και είπαμε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε κίνητρα. Δεν μπορεί να πάει τώρα, φύγει ο άλλος, θα ξεσπιτωθεί από την Αθήνα να πάει. Ή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην ΚΟ, λέω για παράδειγμα, με ένα μισθό, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1.200-1.300 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο παίρνουν οι επιμελητές και τα λοιπά. Και πρέπει να βοηθηθεί γιατί και οι συνθήκες που παρέχει την εργασία του. Είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες. Πολεμικές. Είναι δύσκολες. Είναι συνθήκες νοσοκομείου σε εφημερία. Είναι συνθήκες. Και αν δεν υπάρχει αυτό εκεί, προσέξτε τώρα, γιατί θα μου πει κανένας και πώς το λύνεις αυτό το ζήτημα. Πώς το λύνεις? Είτε με μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε μεταφέροντας όλο αυτό τον όγκο στα νοσοκομεία. Δηλαδή το νοσοκομείο της ΣΑΜ, όπως και να το κάνεις, υποφέρει. Γιατί και εδώ υπάρχει και άλλο ζήτημα που δεν τα ξέρουν, γι' αυτό δεν τα λένε, τα λέω εγώ όμως μόνος μου, μην έχουμε. Υπάρχει το ζήτημα των διερμηνέων. Δηλαδή, όταν έρθει ένας άνθρωπος ένα βράδυ, γιατί χρειάζεται και βάρδια ένα βράδυ, ο οποίος δεν ξέρει λέξη ελληνικά, λέξη αγγλικά, λέξη καμιά άλλη γλώσσα, ξέρει μόνο φαρσί. Και θέλει να σου πει, σκέψου μια έγκυος γυναίκα, ότι κάτι έχει. Τότε έχουμε την παγκόσμια γλώσσα της παντομήμας. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Ανδρέα τον Ξανθό, για 120 γιατρούς,
οι οποίοι θα πάνε σε αυτά τα νησιά. Τώρα το 2400. Δεν βγαίνει σε εσάς. Για το μεταναστευτικό, όχι. Και πρέπει να πούμε και να ευχαριστήσουμε για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί σε αυτή τη δύσκολη μεσοπερίοδο έδωσε 12 στρατιωτικούς γιατρούς, εκ των οποίων οι 8 είναι στα νησιά. Μιας και το φέρατε σιγά σιγά, κλείνουμε αυτόν τον κύκλο, έτσι και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια πρέπει να σας πω εδώ πέρα μέσα υπάρχουν αποφάσεις, βλέπω στο ρεπορτάζ, στο προηγούμενο, αποφάσεις στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και τον Ιούλιο του 2017 το Σωματείο Εργαζομένων στο Κρεπνό κατήγγειλε τις προβληματικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για τη διαχείριση του προσφυγικού, λέει. Ναι. Οφείλω να τα θέτω. Εντάξει, καλά κάνετε. Εντάξει. Διαβάζω. Ο καθένας, μην βλέπουμε τα πράγματα. Λέω, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει γνώμη, να τη διατυπώνει και τα λοιπά. Δώσαμε πάρα πολλούς αγώνες για να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που εγώ βλέπω μπροστά μου είναι η ανάγκη. Αν δεν λύσεις την ανάγκη και απλά κάθεσαι απ' έξω και την κριτικάρεις την ανάγκη, ωφέλιμη είναι και η κριτική, αλλά εμείς είμαστε εκεί. Υπουργέ, εμείς είμαστε εκεί. Πόσα παιδιά συνοδευτά έχουμε πάνω κάτω? Είναι πάνω από 3.000. Περίπου 3.000. Αυτό είναι φόβος, είναι επικίνδυνο, είναι... τραγικό, είναι... Κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά βρίσκονται βασικά σε δύο μεγάλου τύπου δομές φιλοξενίας. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Το ένα... Παιδιά λέμε από 16 και κάτω. Από 18 και κάτω. Από 18 και κάτω. Έτσι, και όταν λέμε παιδιά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι ανάμεσα στα 16 και στα 18. Mm-hmm. Γιατί καμιά φορά λέμε παιδιά και εννοούμε 5 χρονών, 6 χρονών. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο ένας μεγάλος χώρος φιλοξενίας είναι οι δομές που έχει το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή ναι, κοινωνικής κτλ. Όπου εκεί φιλοξενούνται, εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα τελικά και τα 3.000 παιδιά να πάνε εκεί. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα προχωράει. Ήδη φιλοξενούμε πάνω από 1.300-1.400 παιδιά. Τα άλλα παιδιά φιλοξενούνται στις safe zone, των κέντρων φιλοξενίας ή των αν βρίσκονται στη Λέσβο, στην... Έχει μεγάλη σημασία να φύγουν όλα αυτά τα παιδιά από τις safe zone των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Υπάρχει εκεί ένα ζήτημα, να το πούμε για να το ξέρουν οι θεατές μας, ναι, ότι πολλά από αυτά, όχι αυτά που φαίνονται με την πρώτη ματιά, πρέπει να περάσουν από την εξέταση ανηλικότητας. Γιατί πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι έρχεται κάποιος λέει είμαι ανήλικος. Και δεν είναι. Και δεν είναι ανήλικος. Εντάξει, είναι μια τεχνική γιατί ο άνθρωπος είναι σε ανάγκη. Κατανοητό. Είναι σε ανάγκη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προχωράμε. Έχουμε πριν λίγες μέρες λειτουργήσε το διευθυντικό όργανο. Βάλαμε και αυτό το ζήτημα. Σας λέω ότι καθημερινά με στην πάλη μας, με στην προσπάθεια. Θα σας την κάνει ο Καμένος, τι λέτε? Είχατε συνεργαστεί μαζί του, γι' αυτό. Πού να μας την κάνει? Κοίταξε, εμείς με τους ΑΝΕΛ έχουμε μια συμφωνία, θα έλεγε κανένας... Συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο και χρησιμοποιήσατε αυτή τη λαϊκή φράση, την οποία εντάξει, καταλάβατε, δεν ναι, ήταν. Επειδή τον ξέρετε προσωπικά, ξέρετε πώς λειτουργεί, πώς κινείται, ήσασταν πιο κοντά από τον οποιοδήποτε. Από το οποιοδήποτε ναι, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πολύ μέρα και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τους ΑΝΕΛ, όπως και με τους οικολόγους πράσινους, ακόμα ευρύτερα βέβαια, κανένας δεν το αναφέρει, για να το αναφέρω και να μην στεναχωριούνται και οι φίλοι μου από τους οικολόγους πράσινους, είναι ότι θα βγάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια και θα αρχίσουμε να διαμορφώνουμε κατάσταση κανονικότητας και ανάπτυξης και αυτό που έχουμε ονομάσει δίκαιη ανάπτυξη. Είμαστε σε αυτό το βηματισμό και πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί αν έρθει η ερώτηση, ας πούμε, και πότε θα γίνουν εκλογές, η δική μου η άποψη είναι εκλογές πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και αφού αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει και να γίνονται και να ολοκληρώνονται χωρίς πισωγύρισμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τώρα, στο ζήτημα της Φύρων έχουμε τέλεια διαφωνία. Είναι η τέλεια διαφωνία. Mm. Την έχουμε συζητήσει και προσωπικά, την έχουμε συζητήσει και κομματικά. Το ξέρετε αυτό από πριν. Αλλά αυτό το ξέρουμε. Και πιστεύουμε ότι αυτή η Βουλή
στο βαθμό που ολοκληρώσει ο ΖΑΕΦ τις διαδικασίες του και θα έρθει μετά στην Ελληνική Βουλή η συμφωνία, είναι ικανή και έχει, αν θέλετε, τη λογική να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το κάθε πολιτικό κόμμα θα σταθμίσει το τι θα έχει να κάνει. Να ρωτήσω τώρα. Δύσκολο είναι, αλλά θέλω. Δεν πειράζει. Σας γνώρισα και ως γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άλλωστε... Του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ ήμουν γραμματέας σε 6 χρόνια. Γιατί ήμουν στο κόκκινο και ναι. Αυτή τη θέση είχατε. Είναι άλλο κυβέρνηση, άλλο κόμμα και στην προκειμένη περίπτωση δώσατε ο ΣΥΡΙΖΑ την ανάλογη έμφαση στο κόμμα που σας έφερε στην κυβέρνηση. Και πώς, γιατί έχει ένα μεγάλο στοίχημα ο σύντροφός ο κ. Κουρλέτης. Mm-hmm. Με μεγάλη μάχη να δώσει. Την ξέρετε τη θέση, ξέρετε και το χώρο. Γι' αυτό ρωτώ. Να σας πω την αντίληψή μου. Το παραμελήσατε. Να σας πω ότι εγώ την αντίληψή μου. Δεν είναι, το κόμμα, αν το παραμελήσατε. Δεν είναι με μία έννοια άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μια ευρύτερη παράταξη η οποία κερδίζει τις εκλογές, διαμορφώνει μια κυβέρνηση και υπάρχει μια ευρύτερη παράταξη η οποία πρέπει να βοηθάει, να κριτικάρει, αλλά να περνάει και ακόμα παραπέρα με βάση τις αξίες και τις λογικές. Η δική μου η γνώμη είναι ότι οι συνθήκες ήταν αυτές που τελικά επέβαλαν ένα μεγάλο κομμάτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει την κυβέρνηση. Για σκεφτείτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, χωρίς τον Ευκλήδη, χωρίς τον Γιάννη τον Δραγασάκη και άλλους, τώρα να μην... Εντάξει, πω, ο Βούτσης και άλλο ο Παπάς, που να μένανε στο κόμμα. Η κυβέρνηση πώς θα στελεχωνόταν, δηλαδή θα ήταν σαν να αφήναμε τον Πρωθυπουργό μόνο του. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είχε και ανατροπές σε σχέση με το κόμμα. Τι εννοώ εγώ, για μένα το κόμμα πρέπει να είναι... Καταρχήν πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι κόμμα στη σύγχρονη εποχή. Mm. Γιατί η λογική, μαζευόμαστε, η οργάνωση του κόμματος και κάνουμε συνέλευση και μετά έρχεται, ας πούμε, το οργανωτικό γραφείο και μετράει πόσες συνελεύσεις έχει κάνει και πόσοι πήραν μέρος στη συνέλευση. Εντάξει, αυτό πια είναι για γέλια, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, άμα γινόταν. Εδώ πρέπει να έχεις μια ανοιχτή πολιτική και να ξέρεις ότι αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση είναι το εφικτό για να κάνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγεις από την προγραμματική σου αντίληψη. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Και δεύτερο, να έχεις και ανοιχτά αυτιά, μάτια, σώμα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν εκεί, όχι για να αναδειχθούν σε προέδρους οργανισμών και τα λοιπά, αλλά για να προσφέρουν στο κεντρικό στόχο που βάζεις, να τους καλοδέχεσαι. Κύριε Βίτσα, ρωτώ τελευταία. Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να κάνει ανοίγματα προς τα δεξιά της και το κόμμα να προσπαθεί να κρατήσει τη ριζοσπαστικοποίηση της αριστεράς της? Είναι δυνατόν στο ζήτημα της πολιτικής του εφικτού να έχεις και τέτοια πράγματα, αν όμως δούμε τι υπηρετούν. Δηλαδή, σας βάζω εγώ ένα ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η συνεργασία στα Βαλκάνια. Τι θα πεις, ότι αυτός είναι δεξιός και δεν δέχομαι να ψηφίσει τη συνεργασία στα Βαλκάνια, την υπόθεση για τη Φύρο μου. Μια αριστερή, αν θέλετε, πολιτική. Μια αριστερή πολιτική. Άρα, το κόμμα θα πρέπει να πιάσει και τον παλμό της κοινωνίας. Όχι για να τον καταπιεί αμάσιτο, αλλά για να μπορέσει να γίνει ένας πυλός με την κοινωνία και με αυτόν τον τρόπο να πάει η κοινωνία μπροστά. Εγώ ξέρω, να σας θυμίσω ένα και να τελειώσω, επειδή το είχα δει και μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω σε ένα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ που είχε τη ζωή του Τσε Γκεβάρα. Ο Τσε, ξέρετε, η άποψή του ήταν η ηθική και γι' αυτό πήγαινε και τα Σάββατα και δούλευε στα εργοστάσια μόνος του και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως ο άλλος του είπε, κοίταξε, πρέπει να υπάρχουν και άλλα κίνητρα, να ζει και ο άλλος καλύτερα. Δεν είναι μόνο εσύ που ζεις καλύτερα να πηγαίνεις να κουβαλάς. Θα το κάνεις και αυτό. Αλλά θέλει και το άλλο. Για σκεφτείτε, ας πούμε, να λέγαμε να γίνει αυτό, έτσι. Και ο κόσμος θα ζούσε χειρότερα. Μάλιστα. Θα ήταν πρόβλημα. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, παιδιά.